τα λοιπά. Ο στόχας ήθελε παιδιά να πάει, γιατί είναι μερικά μαγαζιά που έχουν καναπέ. Ήθελε ο στόχας να πάει στο μαγαζί με τον καναπέ του τέλος. Ενώ από ό,τι καταλάβει ο Κουριαλάς, δεν τον πειράζει να πάει και τα μαγαζιά με καρέκλες. Του λέγε η μεγάλη διαφορά αυτή είναι ότι ο ένας πήγε στο μαγαζιά με καναπέδες και ο άλλος στο μαγαζιά με καρέκλες. Δηλαδή του λέγε η Φωτεινή. Μπάμπη θέλω να βγω. Μπάμπη θα σε κράξω, μπάμπη θέλω να βγω. Κάτσε ρε Φωτεινή στον καναπέ. Θέλω μια κράτηση από όλα τα λοιπά. Έχει καναπέ στον καναπέ. Του καναπέ. Στη λόζα. Παιδιά ξέρετε γιατί δεν ταιριάξαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ήταν ο καναπέ ο άνθρωπο. Γιατί η Φωτεινή ήταν σε υπερδιέγερση μονίμως γιατί είναι υπερδραστήριο on και είναι πάρα πολύ ελληνικό πλάσμα, ενώ ο κύριος Στόκας ήταν πιο... Ναι, αλλά πολλές φορές δεν βλέπουμε ότι τα ετερόκλητα... Όπως είδες εδώ δεν είναι ετερόκλητα. Δεν σηκώνονται από το καναπέ. Έρχονται μέχρι τώρα. Δηλαδή διαφορετικά, δύο διαφορετικές δουλειές. Που όπως σου άνοιγε τώρα αυτό την ενοχλή πράγματα και γι' αυτό βγήκε στο Facebook και μίλησε για τους έντεχνους, ακόμα και στην αναφορά του στο Σαμπάνι. Για το Σαμπάνι δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνει συνέχεια από τον αναφέρει. Ο Σαμπάνι τι είναι, λέει, κουστάει. Του έχει πει, ναι, γιατί τώρα ο Στόκας γράφει. Θα συνεργαστεί με Σαμπάνι. Σου κάνει ένα περίεργο. Δηλαδή, Στόκας Παόλα είναι περίεργο. Στόκας Μπάνι σου κάνει ένα περίεργο. Προφανώς υπήρχαν τέτοιες διαφωνίες για τα επαγγελματικά και για τις επιλογές ανάμεσα στο ζευγάρι και πριν. Και τώρα επαναλαμβάνω τη σχέση μου κάνει εντύπωση. Αρνητική εντύπωση το λέω, το ότι μιλάει με τόσο καλά λόγια για τον ίδιο σύντροφό της που καλά κάνει. Και, για και το με τόσο απαξιωτικά. Δεν μιλάει τώρα. Υπήρχε αγάπη, για το δεν το είπε. Δεν είπε, λέει ότι. Έκανε υπομονή, λέει και τον άντεξα. Ναι, αλλά υπήρχε αγάπη. Βγαίνει χωρίς με έναν άνθρωπο και λες έκανε υπομονή και τον άντεξα. Εντάξει, χωρίσανε με κάποιον άνθρωπο. Δεν βγαίνει και λες έκανε υπομονή τόσα χρόνια. Και βγαίνει τόσο πρόσφατα ακόμα δεν είναι. Είναι νοπό το χώμα που τον έχει σκεπάσει στο μακαρίτι. Ναι, ρε παιδί μου, και λες θέλω να κάνω παιδί με τον επόμενο. Εντάξει, συγγνώμη.